αν δει κανείς, γιατί εδώ πέρα μας λένε πράγματα σημεία και τέρατα, δηλαδή το πώς είναι οι θάνατοι στους, που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα εμβόλια, ότι αυτά τα εμβόλια πρέπει να, αυτοί οι θάνατοι πρέπει να συγκριθούν με το πώς πεθαίνουν από το COVID και τέτοια πράγματα. Πρώτον, αυτό το πράγμα είναι, είναι ο παραλογισμός, πλήρης παραλογισμός. Έχει καταπατηθεί κάθε έννοια λογικής και κάθε έννοια προστασίας του πολίτη. Ποτέ ξανά πριν στο παρελθόν δεν συνέβαινε μαζικός εμβολιασμός εν μέσω έξαρσης πανδημίας. Κύριε Πρόεδρε, εμφανίστηκε στην οθόνη ο πίνακας για τον οποίο μιλούσατε. Αυτός ο πίνακας είναι ο επίσημος πίνακας που προέρχεται από το CDC, την Ειδική Υπηρεσία Επιτροπών Φαρμακοεπαγρύπνησης, που δείχνει πόσοι είναι οι θάνατοι από τα εμβόλια από τη δεκαετία του 1990 μέχρι το 2021. Έτσι, που έχουν καταγραφεί από το σύστημα VAERS. VAERS είναι το σύστημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όπου οι υγειονομικοί, κατά κύριο λόγο γιατροί, συμπληρώνουν μια συγκεκριμένη φόρμα, είτε στέλνεται ηλεκτρονικά είτε με φυσικό τρόπο, για τις περιπτώσεις εκείνες που θανάτων, εδώ στις συγκεκριμένες πίνακες αφορά μόνο θανάτους, θανάτων που σχετίζονται με εμβολιασμό. Δείτε τα δεδομένα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, με όλα τα πειραματικά και μη εμβόλια που δοκιμάστηκαν, οι θάνατοι κυμαίνονταν από 70, 100, 130, 140, 150 πείτε, ας πούμε στις περισσότερες, στις χειρότερες των περιπτώσεων. Το 2021, με στοιχεία τα οποία είναι μέχρι αρχές Απριλίου, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, έτσι, παρουσιάζεται ένα νούμερο περίπου 2.200, αν θυμάμαι καλά. 2.204. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε για τρελό νούμερο. Ποτέ ξανά δεν έχει παρουσιαστεί τόσοι πολλοί θάνατοι που συνδέονται ή σχετίζονται με εμβολιασμό υγιών ανθρώπων. Και παρόλα αυτά μας λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Δηλαδή, και εγώ ρωτάω, ας μου βγει κάποιος από αυτούς τους ανευθυνοϋπεύθυνους ειδικούς να μας πει, ωραία, πόσοι πρέπει να πεθάνουν σχετιζόμενοι με τον εμβολιασμό ή να πάθουν άλλες ανεπιθύματες παρενέργειες ή επιπτώσεις για να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πόσους πρέπει να χάσουν. Σε αυτό το πίνακα, κύριε Καζάκη, σε όλες τις υποπεριπτώσεις είναι μόνο από εμβόλια αποκλειστικός? Δεν ξέρω και ποιος είναι ο πίνακας τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο πίνακας. Είναι ένας πίνακας που να είναι μόνο οι ημερομηνίες και οι θάνατοι. Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό. Είναι το σύνολο των θανάτων μόνο. Μάλιστα. Οι οποίοι σχετίστηκαν με τον εμβολιασμό. Καμία άλλη. Δεν πιάνουμε κανένα άλλο στοιχείο. Είναι τρομακτική. Δηλαδή, είναι ασύλληπτη διαφορά. Δεν είναι. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις, ας πούμε, παραλύσεων ή ξέρω εγώ άλλων σοβαρών βεβαίως παρενεργειών που όμως δεν σχετίστηκαν με θάνατο. Εδώ μιλάμε μόνο για τους θανάτους. Είναι τρελό. Είναι 10-15 φορές παραπάνω από το μέσον όρο το συνήθι. Μάλιστα. Τα εγχειρίδια τα οποία υποτίθεται διδάσκονται οι γιατροί και ο κύριος Τσιόδρας και όλοι αυτοί διδάσκονται στις ιατρικές σχολές, λένε το εξής απλό πράγμα. Ότι σε σχέση με τις επιπτώσεις ή τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις που έχει ή παρενέργειες που έχει ένας εμβολιασμός όταν γίνει σε γενικό κοινό, οι θάνατοι, αυτό το σύνολο των παρενεργειών, ανεπιθύμητων παρενεργειών, δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 1%, 1,2%, δηλαδή κάπου γύρω στο 1%. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για θανάτους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το 3, το 4 και το 5% στις συνολικές παρενέργειες. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως και αυτό το πράγμα αυξάνεται. Ο τελευταίος αριθμός που διαδόθηκε και το έχουμε δώσει σε άλλη εκπομπή για το σύνολο των θανάτων από το VAERS στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνά τις 4.000. Το ποσοστό επί του συνόλου των ανεπιθύμητων παρενεργειών φτάνει το 5%. Λοιπόν, υπάρχει ένας άλλος πίνακας που αξίζει τον κόπο να το δει κανείς.
είναι οι θάνατοι στο Ισραήλ σχετιζόμενοι με τα εμβόλια, που αξίζει τον κόπο, γιατί εκεί πέρα πλέον οι θάνατοι στις κατεγραμμένες περιπτώσεις, αυτές που έχουν καταγραφεί. Ναι, εμφανίστηκε και εδώ, μάλιστα. Ως ανεπιθύμητες παρενέργειες ή επιπτώσεις, η τελευταία καταγραφή έχει γίνει 25 Απριλίου του 2021, τώρα δηλαδή, τελευταία, λοιπόν, ανέρχεται στο πάνω από το 15-15,8% στο σύνολο των καταγεγραμμένων ανεπιθύμητων επιδράσεων ή παρενεργειών. Δηλαδή αυτοί οι θάνατοι που βλέπουμε, το 309 είναι... 309 σύνολο, ναι, έχουν καταγραφεί. Ο συγκεκριμένος φορέας είναι ένας ημινόμιμος, να το πούμε, ημιεπίσημος, όχι ημινόμιμος είναι, ημιεπίσημος, ναι, φορέας επιστημονικός που ασχολείται με τα ζητήματα συγκέντρωσης στοιχείων, γιατί αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, το οποίο είναι ένα κράτος δικτατορικό, απόλυτα δικτατορικό, επίσημα οι πολιτιολόγοι το χαρακτηρίζουν ως garrison state, δηλαδή ως ως κράτος στρατώνας. Ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, επειδή δεν παρουσιάζονται στοιχεία, μια σειρά γιατροί και άλλοι ερευνητές παρουσίασαν διαμέσου αυτού του φορέα τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται από τα νοσοκομεία του Ισραήλ. Μιλάμε για 309 νεκρούς, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι το 15,8, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 15,8 ακριβώς. 15,8 του συνόλου των παρενεργειών από τον που σχετίζονται με τα εμβόλια. Αυτό κανονικά θα έπρεπε, όχι απλά θα έπρεπε να έχει σταματήσει ο εμβολιασμός, όχι απλά θα έπρεπε να είχαν κυνηγηθεί ο κύριος Μπουρλάς και οποιοδήποτε άλλος είχε βάλει το ζήτημα του εμβολιασμού. Να σας θυμίσω, και το έχω πει πολλές φορές, στον αναγκαστικό εμβολιασμό που είχε γίνει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε το 1975-1976, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, που ήταν πρωτοβουλία του κύριου Gerald Ford, τότε Προέδρου, εξαρχιστίας δηλαδή, από σπόντα, λόγω της παρέτησης του Νίξον. Του Νίξον, εμβολιάστηκαν 40 εκατομμύρια Αμερικανοί. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν περίπου 176 θάνατοι από τον εμβολιασμό αυτόν. Η Αμερικανική κυβέρνηση αμέσως σταμάτησε τον εμβολιασμό και απέσυρε και τα συγκεκριμένα εμβόλια και δεν επέτρεψε δηλαδή να συνεχιστεί ούτε σε εθελοντική βάση. Οι δίκες για τους 176 νεκρούς, 174, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά τέτοιου μεγέθους νούμερο, διήρκεσαν μέχρι τη δεκαετία του 90. Για αποζημιώσεις και όλα αυτά πράγματα. Εδώ μιλάμε για το virus έχει παρουσιάσει πάνω από 4.400 νεκρούς σχετιζόμενους με τον εμβολιασμό. Και δεν μιλάει κανένας. Χώρια τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Παραλύσεις, φοβώσεις, καρδιακά, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Μέχρι αιμορραγίες μήτρας καταγράφονται στις παρενέργειες, για τις γυναίκες ιδιαίτερα. Και το χειρότερο απ' όλα, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία δηλώνουν ότι τις περισσότερες παρενέργειες, ακόμη και τους θανάτους, τους παρουσιάζουν ηλικίες από 18 ως 64, δηλαδή ηλικίες που έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό επικινδυνότητας μέσω της μετάδοσης που με τον κορονοϊό. Δεν είναι έγκλημα. Έγκλημα όπως και το δει κανείς. Ακριβώς. Για τα εμβόλια τώρα, για το Ισραήλ, νομίζετε ότι δεν βγαίνουν τα στοιχεία? Πώς το ερμηνεύεται, επειδή βολεύει την εξουσία στο Ισραήλ, επειδή είναι το μεγαλύτερο πείραμα? Έχουν ανατρέψει σε πειραματόζωα τον πληθυσμό του Ισραήλ. Έτσι. Και ταυτόχρονα, με αφορμή αυτό, τους έχουν επιβάλει καταστατικά μέτρα, τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Βραχιολάκια να κυκλοφορείς έξω, για να μπορούν να σε εντοπίζουν, αν είναι δυνατόν. Ποιοι τα φοράνε τα βραχιολάκια, κύριε Καζάκη? Οι εμβολιασμένοι. Α, οι εμβολιασμένοι, μάλιστα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Για να ξεχωρίσουν από τους άλλους, ρε παιδί μου. Έτσι. Οπότε για φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο εκεί πέρα να αντιμετωπίζει αντιτρομοκρατική του Ισραήλ, πιθανότητα να συλληφθεί και να κλειστεί στη φυλακή, έτσι, εάν αρνηθεί να εμβολιαστεί. Πετε μου εσείς τώρα, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τι κάνει, αυτοκτονεί, τι κάνει? Mm.
Μάλιστα. Που θα έπρεπε κανονικά εδώ. Είναι θέμα δημοκρατία στοιχειωδών ελευθεριών. Δεν έχει να κάνει με το αν το εμβόλιο καλό ή κακό. Έτσι. Καλό να ήταν το εμβόλιο. Εάν δεν μπορείς να πείσεις τον πολίτη ότι πρέπει να εμβολιαστεί για το καλό του, τότε με συγχωρείς, έχεις εσύ το πρόβλημα. Ως εξουσία, ως κράτος, ως αρχή. Δεν το έχει ο πολίτης. Εσύ είσαι τελείως αναξιόπιστος και δεν μπορείς να τον πείσεις τον πολίτη. Πέστε μας τότε γιατί, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες που δείξατε, όπως και στο Ισραήλ, όμως γιατί δεν σταματάνε οι εμβολιασμοί όπως σταματούσαν άλλη φορά? Τι είναι εκείνο το ποιοτικό στοιχείο που έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας? Γιατί ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει την πλήρη αυθαιρεσία στο ακαταδίωκτο των μεγάλων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, ότι δεν μπορεί να τα βάλει μαζί τους, ότι δεν υπάρχει κανένας που θα μπορεί να τους βάλει όριο. Για φανταστείτε τι έχει να γίνει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα σχετικά με, τα τελευταία δύο χρόνια μετά την ιστορία του Obamacare. Έτσι, η περίφημη ιστορία του ειδικού νομοσχεδίου που κατέβασε ο Ομπάμα για να περιθάλψει ένα μέρος αυτών των ανθρώπων που δεν είχαν κανενός είδους πρόσβαση σε σύστημα υγείας ή σε υπηρεσίες υγείας, γιατί σύστημα υγείας στις ΗΠΑ δεν υφίσταται. Και όποιος λέει ότι υφίσταται, απλά δεν έχει ιδέα γιατί πράγμα μιλάει. Ακριβώς. Δεν ξέρει τι σημαίνει σύστημα υγείας. Λοιπόν, υπηρεσίες υγείας υπάρχουν. Υπηρεσίες υγείας λοιπόν, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος ένα μεγάλο κομμάτι που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε πάνω από 60 με 70 εκατομμύρια Αμερικανοί μπορεί να έχουν δουλειά, να έχουν κανονικό εισόδημα, δηλαδή πλήρη απασχόληση, αλλά το εισόδημά τους να μην φτάνει ούτε για να πάνε στον οδοντίατρο οι άνθρωποι. 45 εκατομμύρια. Αυτό πήγε να καλύψει το Obamacare για ένα κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, ο τρόπος που έγινε και η μεθόδευση με την οποία έγινε οδήγησε σε μια εκτείναξη της κρίσης των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απελευθέρωσε στην ουσία τη διάθεση οπιοειδών παυσιπόνων στη φτωχολογιά της Αμερικής. Και γίνεται ο κακός χάμος. Πεθαίνει κόσμος αυτή τη στιγμή περίπου από 70 έως 100 χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Και κυρίως 18χρονοι και 20χρονοι. Από τότε που δόθηκε το Obamacare, τι έγινε? Στην ουσία δόθηκε η ασυλία στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και σε σχέση με τους γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν εκεί, στο να παρέχουν αβέτα κουβέτα συνταγές με παυσίπονα οπιοειδή. Το FDA στο όνομα του να δοθούν φάρμακα πιο φτηνά κτλ. Για τη φτωχολογιά δίνει αβέτα κουβέτα συνέχεια άδειες σε αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες και σκοτώνουν κόσμο. Μπείτε μέσα στο site του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ και θα τρελαθείτε για την κρίση των οπιοειδών. Έχει ειδική αναφορά που λέει το εξής καταπληκτικό. Λέει, οι φαρμακοβιομηχανίες με κάποιο τρόπο έπεισαν την ιατρική κοινότητα και έτσι λέει τα οπιοειδή βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρό λογούμε τώρα? Πρέπει να συνηθίσεις την αυθαιρεσία. Η ζωή του είναι χτήμα άλλων. Αυτό... Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Εννοείται σε όλο το δυτικό κόσμο, κύριε Καλή. Σε όλο το δυτικό κόσμο. Και εκεί που υπάρχουν παραδόσεις, παραδόσεις τέτοιες, κοινωνικές αν θέλετε, παραδόσεις οι οποίες δημιουργούν αντιστάσεις στην κοινωνία. Έτσι, και στους επιστήμονες, οφείλω να ομολογήσω, όπως ας πούμε έγινε με την Ινδία, γίνεται ο κακός χαμός. Ξαφνικά η Ινδία πρωτοσέλιδη. Πεθαίνουν και τους καίνε όλους μέσα εκεί. Λοιπόν, και μας λένε απίστευτες ανοησίες. Μπορούμε να δείξουμε τα στοιχεία, να δει ο κόσμος τι σημαίνει έξαρση πανδημία στην Ινδία. Ποιο να δείξουμε, κύριε Καζάκη? Είναι ο πίνακας που λέει οι νεκροί σε Ελλάδα και Ινδία. Okay, η κυρία Ευθυμίου ήδη προσπαθεί. Συνεχίστε εσείς. Να δείξουμε συγκριτικά τα δεδομένα. Για να τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως, γιατί ακριβώς δίδεται τα στοιχεία ούτε που συγκρίνονται με την Ελλάδα. Είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση εμείς από την Ινδία. Και αυτό από το επίσημο, από το γύρο Μόμο, έτσι, από την επίσημη στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίσημα στοιχεία, Τζον Χόπκινς είναι αυτά, το Τζον Χόπκινς,
σχετικά με την πανδημία στην Ινδία, στην Ελλάδα και σε 2-3 ακόμη χώρες. Και πάντα βάζω την Ιαπωνία, για την οποία κανένας δεν μιλάει. Ακριβώς, που είναι στο μυαλό. Κανένας δεν μιλάει. Ναι, 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 ναι. Έτσι, κανένας. Λοιπόν, και η πανδημία στην, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη σε μια χώρα που είναι ακριβώς στο επίκεντρο της πανδημίας. Υπερπληθυσμένη. Έτσι, και κερασμένη. Καλά, δεν μιλάμε για τον αστικό πληθυσμό της, ο ένας πάνω στον άλλον, ειδικά στα αστικά κέντρα. Έτσι. Δηλαδή τι μαγικά κάνανε οι Ιάπωνες. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Καζάκη, γιατί πράγματι για μένα είναι απορία, όποτε το κοιτώ, μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Πώς το εξηγείτε? Η απάντηση είναι, η πρώτη, καταρχήν εύκολη απάντηση είναι αν δείτε πόσο είναι τα κρεβάτια νοσηλείας στον πληθυσμό, αναλογικά. Απαντήσαμε, μάλιστα. Πού είναι στην Ιαπωνία, πού είναι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να δείτε. Ποια είναι η τεράστια διαφορά. Αυτό βέβαια, αν το δει κανείς σε συνδυασμό με νοσηλευτές και γιατρούς, και δει νοσηλευτές και γιατρούς ειδικευμένους αναλογικά στον πληθυσμό, θα καταλάβει, θα πάρει μια πρώτη απάντηση. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μια πρώτη απάντηση του γιατί δεν έχουν πρόβλημα στην Ιαπωνία. Και δεν είχαν ποτέ, δεν είναι ότι δεν έχουν τώρα. Δεν είχαν ποτέ. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός, ας το πούμε έτσι, δεν την έπληξε την Ιαπωνία? Όχι, για μια σειρά λόγους η Ιαπωνία κρατάει αποστάσεις από την νεοφιλελεύθερη λέλαπα που σάρωσε το δικό κόσμο και τσάκισε τα κοινωνικά κράτη. Για μια σειρά λόγους δικούς και κουλτούρας και λογικής συγκρότησης του κράτους, των ισορροπιών, των κοινωνικών συμμαχιών που πρέπει να έχει η διακυβέρνηση, η εξουσία δηλαδή στην Ιαπωνία. Αυτό φαίνεται και στην οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Είναι η μόνη χώρα που στηρίζει συστηματικά το εισόδημα, αδιαφορώντας για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Εξού και το υψηλό δημόσιο χρέος, έτσι. Βεβαίως προσπαθεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, το δημόσιο χρέος να μην αποτελέσει πρόβλημα, και έτσι το διατηρεί σε επίπεδο καθαρά δικού της νομίσματος. Βέβαια, προφανώς. Δεν κάνει το απίθμενο λάθος να ανοίξει το χρέο, να αρχίσει να δανείζεται από τις αγορές, όπως λέμε εδώ. Σε ξένο νόμισμα. Και εσύ το καραβγάζουμε. Βγάζουμε πενταετές και εσύ το καραβγάζαμε. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, ξεπουληθήκαμε σαν χώρα με ένα νέο πενταετές της πλάκας. Λοιπόν, που το πουλάνε βέβαια σε κοινοπραξίες με κοινοπρακτικό τρόπο. Και ενώ η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, η τράπεζά της, η κεντρική της τράπεζα, έχει χρηματοδοτήσει 127% του ΑΕΠ της. Χρηματοδοτεί στο 127% το ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Λοιπόν, δεν νοιάζεται, δεν συζητάει κανένας. Και μια χώρα η οποία δεν παρουσιάζει πληθωρισμό, δεν παρουσιάζει προβλήματα τέτοιου μεγέθους που θα έπρεπε το φυσιολογικό, όποιος νεοχλεχλές έχει μασίσει τα παραμύθια του νεοφιλελευθερισμού, θα έπρεπε να περιμένει η Ιαπωνία να πηδήσει από τον πληθωρισμό. Αντίθετα, έχουν απόπληθωρισμό. Και είναι μια χώρα που παρότι καπιταλισμός και εκεί, έτσι, καπιταλισμός και εδώ, αλλά τι το ένα, τι το άλλο, έτσι. Αυτό λέω. Υπάρχει τα δεδομένα. Ακριβώς. Και πώς είναι δυνατόν, βεβαίως, και η Ινδία, στον πίνακα που παρουσιάζουμε, που δείχνουμε, έχει αύξηση τις θεραπείες τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε όμως γιατί? Τι λένε επίσημα οι δικοί της γιατροί, οι δικοί της ειδικοί. Ναι. Γιατί δημιουργήθηκε πανικός από τα τεστ, από τα PCR τεστ. Και πήγαν στα νοσοκομεία. Έτσι, και τρέχαν όλοι στα νοσοκομεία. Δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα υγείας της Ινδίας, που δεν είναι για μεγαλύτερα. Προφανώς, από τα χειρότερα. Οι Ινδοί το λένε, το προσπαθούμε να... Είναι το αποτέλεσμα των διαδοχικών κυβερνήσεων που είχε η Ινδία. Κύριε Καζάκη, είτε είναι από το κόμμα του Κογκρέσου, είτε από το σημερινό του Μόντι. Το παρατήγια Τζανάτα του Μόντι. Ναι. Ποσός ούτε τους καίγεται καρφί για να φτιάξουν πραγματικό σύστημα υγείας για όλους Ινδούς. Να σημειώσω μόνο, και πεθαίνει ο Κοσμάκης στα προάβλια των νοσοκομείων. Να σημειώσω μόνο, κύριε Καζάκη, ότι η Ιαπωνία, από ό,τι βλέπω τον πίνακα από αυτά που έχετε στείλει, ότι έχει από το λιγότερο σε ποσοστό εμβολιασμένο πληθυσμό η Ιαπωνία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε κάλλιστα να το δείξουμε αυτό το πράγμα. Να το δείξουμε. Πάει,
ποιος είναι ο πραγματικά εμβολιασμένος πληθυσμός. Είναι αυτό που λέει. Με βάση πάλι τα στοιχεία του Τζον Χόπκινς. Ποσοστό πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά του COVID-19. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να δει τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα. Πού είναι η Ινδία, πού είναι η Ιαπωνία, στο πουθενά είναι η Ιαπωνία. Ακριβώς. Δεν καν εμβολιάζεται ο πληθυσμός εκεί. Δεν υπάρχει ανάγκη. Γιατί έχουν βρει, έχουν οργανωμένο κράτος, το κράτος παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες θεραπείας και υγείας και δεν έχουν ανάγκη να πάρουν εμβολιαστούν. Βεβαίως, όποιος θέλει μπορεί να εμβολιαστεί, αλλά δεν εμβολιάζεται ο κόσμος. Δεν έχει τον λόγο. Ούτε εκβιάζεται, τον πιάνω το λαιμό γιατί πρέπει να κερδίσει ο μπουρλάς και κανένα πρόβλημα σε αυτό. Πώς... Και η πανδημία ελέγχεται. Πώς εξηγείται ότι μένει αυτή η χώρα, δηλαδή η ολιγαρχία της, εν πάση περιπτώσει, πώς αντέχει στις πιέσεις του διεθνούς κεφαλαίου, της Big Pharma, του Bill Gates, του Μπουρλά κτλ. Πώς το εξηγείται. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο. Είναι θέμα με την κουλτούρα τους και την ιστορία τους. Μάλιστα. Μια κλειστή χώρα, έτσι όπως πάντα. Έχουν αυτό το πράγμα, το έχουν διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Έτσι. Και στον τρόπο ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας και της κοινωνίας από την εποχή που ο μονοπωλιακός καπιταλισμός να το πούμε έτσι, στην Ιαπωνία πάτησε στα κεϊδέτσου, δηλαδή στα ιδιότυπα αυτά συγκροτήματα ή συμπλέγματα κράτικο-μονοπωλιακά συμπλέγματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η Ιαπωνία κατά κύριο λόγο στη μεταπολεμική της ανάπτυξης. Ακριβώς. Οι μεγάλες φεουδαρχικές. Τα όλα αυτά είναι ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες του τρόπου που αναπτύχθηκε η Ιαπωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να κρατιέται. Θέλω να πω ότι αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα του λαού και τον πολιτισμό του κτλ. Της συγκεκριμένης χώρας. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τον πίνακα αυτό με τον ποσοστό εμβολιασμένου πληθυσμού. Δείτε που είναι η Ελλάδα. Έτσι. Δείτε που είναι η Αγγλία. Η Αγγλία έχει χτυπήσει το 30%, βλέπουμε. Το 30% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι η τρομακτική πτώση των θανάτων και των κρουσμάτων στη Βρετανία δεν οφείλεται στον εμβολιασμό. Γιατί δεν φτιάχτηκε το τείχος ανοσίας που λένε τη κοινότητα που θέλει 50 με 60%. Έχετε δίκιο. Έτσι, μπράβο. Έχετε δίκιο. Ότι μας πουλάνε παραμύθια. Ναι, έχετε δίκιο. Μας πουλάνε παραμύθια. Δεν είναι τρομερό. Αυτό το πράγμα. Είναι αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, τα δικά του στοιχεία. Ασχολείται κανείς με το να το ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Να μας πει μια σοβαρή κουβέντα, εκτός από τις ανοησίες που μας λένε καθημερινά. Τις ανοησίες ότι η μουσική προκαλεί περισσότερο κορονοϊό. Ναι. Και εμείς πρέπει να το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Λέει, επειδή στη μουσική μιλάνε οι άνθρωποι πιο δυνατά, εκτοξεύουν στα γονίδια και αυτά στα γονίδια μεταδίδουν την νόσο. Το ορολογούμε τώρα. Αυτό το πράγμα, όποιος το πιστέψει, πρέπει να πάει στον κοντινότερο ψυχίατρο να τον εξετάσει. Διότι τελεί υποκαθεστώς. Πώς το λένε. Βλακίας, κύριε Ταγκαζάκη. Εντάξει, δεν το λέω βλακίας, το λέω πιο επιστημονικά, δηλαδή διαταραγμένης προσωπικότητας. Έχει σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Γι' αυτό άλλωστε και έγινε ο πόλεμος αυτός που δέχτηκε αυτή τη στιγμή η Ινδία. Ποιος ήταν ο πόλεμος αυτός. Πίσω από τα ζητήματα του, πέρα από την εργαλειοποίηση του κορονοϊού. Να τις επιβάλλουν γενικευμένο lockdown. Όλη αυτή τη στιγμή, όλος ο τύπος αναρωτιέται γιατί μετά από μια τέτοια έκρηξη πανδημίας, ας πούμε, η Ινδία αρνείται να εφαρμόσει νέο lockdown. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είχε τέτοια καταστροφή, υπέστη τέτοια καταστροφή κοινωνική και οικονομική με το πρώτο lockdown που εφάρμοσε, που τώρα προτιμάει να το περάσει έτσι το θέμα. Αφήστε που και τα πραγματικά στοιχεία δεν υποδηλώνουν αυτό που θέλουν οι παπαγάλοι να μας λένε, ότι έχουν τεράστια έξαρση. Με άλλα λόγια, υπονοείται ότι η Ινδία δέχεται μία ύπουλη επίθεση για να μπει στις ράγες που θέλουν οι οικονομίες αυτές, οι οποίες θέλουν να δουν την Ινδία να μην αναπτύσσεται. Να καταστρέφεται, ναι, βεβαίως, να καταστρέφεται. Αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Καζάκη. Παράδειγμα, εγώ θα σας προτείνω, μπείτε ας πούμε να διαβάσετε το Japan Times. Η Times της Ιαπωνίας. Είναι μια αγγλοσαξονική, να το πούμε έτσι, χρηματοδότηση. Είναι κατά κύριο λόγο η δυτική ματιά στην Ιαπωνία. Δείτε πόσα δημοσιεύματα έχει
για την ανάγκη επιβολής lockdown στην Ιαπωνία. Παρά το γεγονός και ενάντια στον Άμπε και στην κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να κάνει lockdown. Ναι. Παρά το γεγονός. Και μιλάει για έξαρση κορονοϊού στην Ιαπωνία με φωτογραφίες που έρχονται από την Κίνα την εποχή που είχε έξαρση η Ιουχάν. Δηλαδή με τους ανθρώπους εκείνους που είχαν φορέσει τις ειδικές στολές και τα λοιπά, με τις μάσκες και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια να εξωθήσουν και την Ιαπωνία στην απόλυτη καταστροφή. Παρά το γεγονός ότι όπως έχουμε δει και όποιος μπορεί να κοιτάξει οποιοδήποτε, αν κοιτάξει τα πραγματικά στοιχεία ή σε ημερήσια βάση από τον John Hopkins ή από τον One World Data, μην προβληματίζεται ο κόσμος για το One World Data. Το One World Data συντηρείται, είναι ένας ημιεπίσημος οργανισμός, είναι οι μελετητές, οι στατιστικοί μελετητές του ΟΗΕ που το κάνουν αυτό, που έχουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Τα στοιχεία άλλωστε είναι από τον John Hopkins, από το site του John Hopkins. Λοιπόν, ας δει, μιλάμε για ελάχιστα έως μηδαμινά. Στην Ιαπωνία ειδικά, δεν ξέρω πώς με πιο μαγικό τρόπο το καταφέρανε, αλλά καταφέρανε να έχουν επιδόσεις περίπου εποχικής γρίπης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, δηλαδή περίπου τα ίδια μέσα, τα ίδια αρσί και όλα αυτά. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, παρόλα αυτά όμως, η κυβέρνησή τους δέχεται τέτοια πίεση που ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει πιστοποιητικά εμβολιασμού για τις διεθνείς μεταφορές. Μάλιστα. Παραλογισμός. Μάλιστα, μάλιστα. Όταν το ποσοστό των Ιαπώνων που έχουν εμβολιαστεί είναι λιγότερο από 5%. Ναι, ναι. Παραλογισμός. Αυτό δείχνει τα βαθύτερα πολιτικά και ταξικά συμφέροντα που κρύβει όλη αυτή η εργαλειοποίηση. Και μετά αναρωτιόμαστε εμείς γιατί θα έχουμε πιστοποιητικά εμβολιασμού από διαπεριφερειακά, δηλαδή να πας από τη μία περιφέρεια στην άλλη, γιατί κάτι τέτοια σκέφτονται τώρα. Έτσι. Σκέφτονται και διάφορα άλλα. Το σημαντικό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, μια και το είπαμε αυτό, είναι ότι αυτό το παγκόσμιο πείραμα που διεξάγεται τώρα με τους εμβολιασμούς, ξεκίνησε ένα παγκόσμιο πείραμα χειραγώγησης λαών και πιθαναγκασμού λαών. Έτσι ξεκίνησε η εργαλειοποίηση της πανδημίας. Ναι. Με τους εμβολιασμούς εξελίχθηκε αυτό το πείραμα σε ένα μεγάλο ιατρικό πείραμα σε βάρος πληθυσμών. Ναι. Προκειμένου να εξοικειωθούν οι πληθυσμοί με γενετικές τεχνικές χειραγώγησης ολόκληρων πληθυσμών. Το βλέπουμε σήμερα με μελέτες όπως για παράδειγμα αυτή που δημοσιεύεται σήμερα που υποτίθεται το ότι η Pfizer και επιστήμονες της Ισραηλινής κυβέρνησης δημοσίευσαν στο Lancet μία μελέτη για 1,7 εκατομμύρια Ισραηλινούς που αποδεικνύει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό το εμβόλιο. Μάλιστα. Κανένας όμως δεν θα προσέξει, θα το προσέξει μόνο εάν μπει κατευθείαν στη μελέτη και τη διαβάσει, και συγκλονίζω από το γεγονός ότι το Lancet, ένα επιστημονικό περιοδικό κύρους, δημοσιεύει τέτοιες υποτίθεται μελέτες. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να βγάζει συμπέρασμα ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα με στατιστική αναγωγή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε παγκόσμια ύφεση της πανδημίας? Ναι, ναι. Αυτό το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί. Αυτό είναι το γνωστό επιχείρημα που υπάρχει από πολύ παλιά και είναι το επιχείρημα των σοφιστών, που έλεγε το εξής. Το Β ακολουθεί το Α, άρα το Α φταίει για το Β. Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η λογική ήταν στους σοφιστές. Να βρίσκουν την οικοκρατία με βάση το ένα μετά το άλλο. Αυτό κάνουν αυτοί. Δεν πήγανε ποτέ να κάνουν μια ανάλυση στο εργαστήριο, να δουν και κάνουν καλύτερα. Τίποτα από όλα αυτά. Εγώ κοίταγα τα στατιστικές αναγωγές. Στατιστικές αναγωγές. Εγώ κοίταγα και τα στοιχεία του Ισραήλ ακριβώς πέρυσι, την ίδια εποχή, όπου έχει ακριβώς όπως και σήμερα την ίδια εξέλιξη του επιδημικού κύματος. Μηδενίστηκε πέρυσι το Μάιο στο Ισραήλ, όπως ακριβώς συμβαίνει και φέτος. Περιμένετε λοιπόν να δούμε τι έχουν κάνει τα εμβόλια και τι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια. Όχι, γιατί ακόμα... ανεξάρτητα από αυτό, γιατί έχουμε ένα τρελό πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το ζήτημα
της μέσω μακροπρόθεσμης, πέρα από τα άμεσα που υπάρχει πρόβλημα, τα έχουμε αναφέρει. Τα οποία είναι και σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα μεσοπρόθεσμο, στη μεσοπρόθεσμη εκτείναξη της νοσηρότητας, με καρδιακά, ισχυμικά, καρκίνους, διαβήτες κτλ. Που χτυπάνε το καμπανάκι άπαντες. Όσο υπάρχει ένας από μας, τούτη εδώ η χώρα, τούτος εδώ ο λαός, δεν θα παραδοθεί.